Κύριε Μικτόγλου, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, πώς είστε? Καλά, καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές. Καλά, δεν πέρασε και εσάς πολύ καιρό που σας φιλοξενήσαμε και μας είπατε ότι με τη Δημοτική Αστυνομία θα προχωρούσατε σε κάποιους ελέγχους για να δείτε αν τα δεσποζόμενα ζώα που έχουμε στα σπίτια μας είναι τσιπαρισμένα ή όχι. Το κάνατε αυτό? Κάνανε 4-5 μέρες ελέγχους, κάνανε και σε κάποια προς το Κρίνο, κάποια χωριά. Εντάξει, κάνανε ελέγχους, ναι. Θα ξανακάνουν τώρα, λόγω λόγης δεν έκανε αυτή την εβδομάδα, αλλά πάλι εβδομάδα ξανά θα κάνουν όλα. Ωραία. Κάνανε κάποιους ελέγχους, πολλούς ελέγχους. Ορίστε. Εντοπίσατε πολλά χωρίς τσιπς και χωρίς τέλος πάντων στυρώσεις και δεν συμμαζεύετε? Κοιτάξτε, στυρώσεις δεν εντοπίζουν, απλώς άμα έχει τσιπάκι, ναι. Μετά το βλέπουμε στην οθόνη, το στήρωσε. Δεν μπορούμε εκείνη τη στιγμή να το δούμε. Όχι, εκείνη τη στιγμή εντάξει, δεν είστε και κτηνίατροι. Έτσι. Όχι, εκτηνίατρος είναι μαζί τους. Και εκτηνίατρος πάει. Και... ναι. Και η διευθύντρια πάει και εκτηνίατρος πάει. Όλοι πάνε. Δεν πάει ένα άτομο. Όταν λέτε από την υπηρεσία. Ορίστε. Η διευθύντρια ποιανού φορέα? Τι και εσύ υπηρεσία από εγώ, η Αντιγόνη που είναι και υπεύθυνη για το κοινοκομείο. Και... ωραία. Πάει και στην μαζί. Εντάξει, και αστυνομία και... ολόκληρη ομάδα βγαίνετε δηλαδή. Εντοπίσατε ναι. Πολλά χωρίς τα προβλεπόμενα. Κοιτάξτε, εντοπίσανε κάποια οι άνθρωποι, κάποιοι δεν ήξεραν, κάποιοι ήξεραν, τα φέρανε κάποιοι τη Δευτέρα, τα περάσαν τσιπάκια, τα φέραν ξανά, τα είδαμε, θα τα φέρουν για στήρωση, γίνονται κάποιες πρωτοβουλίες. Από τον κόσμο να μαθαίνει ότι πρέπει να πάνε. Δεν γίνεται. Αν δεν πάνε, είναι υποχρεωτικό το τσιπάκι. Δεν είναι κάτι που αν θέλω το βάζω. Σωστά. Είναι υποχρεωτικό. Ναι. Δεν είναι από τον νόμο, είναι υποχρεωτικό. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Σκυλί που κυκλοφοράει με το χέρι δεξιωτή πρέπει να έχει τσιπάκι. Κύριε Μικτόγλου, πού να τα φέρουν για στηρώσεις σε εσάς, στο Δήμο? Εντάξει, για στηρώσεις τα πηγαίνουμε στο κοινοκομείο, εντάξει. Μην επιβαρύνετε το κοινοκομείο εσείς τώρα με τις στηρώσεις τις δικές μας. Αφήστε το, εμείς θα βρούμε τον τρόπο. Όχι, καλά, να σας πω κάτι. Δεν μπορώ να πάρω το δικό σου σκυλί από το σπίτι και να πάω να το στηρώσω. Θα το πάτε σε ιδιωτικό γιατρό, πάτε το στηρώσετε. Βέβαια, τι, δηλαδή το κοινοκομείο μα μάζει όλα τα σκυλιά του κόσμου και βάζει και στηρώνει και το κοινοκομείο τώρα εσείς, ναι. Εμείς στηρώνουμε τα δέσποτα, αυτά που αφήνονται, αυτά που βρίσκουμε, αυτά που κάνουμε, όλα τα στηρώνουμε το κοινοκομείο. Δεν μπορώ τώρα, εγώ έχω ένα σκυλί, να το περάσω το τσιπάκι να το στηρώσω, να το ψάχνω με τα σπίτια. Θα πάνε το στηρώσεις, θα το περάσεις το τσιπάκι και το φέρεις. Εμείς που έχουμε τα δεσποζόμενα, εμείς έχουμε και κάποιες υποχρεώσεις. Ωραία. Άρα βρήκατε, λέτε, κάποια, έτσι, εντοπίσατε κάποια? Ναι, εντοπίσαμε κάποια που δεν είχαν τσιπάκι, δεν ήθελε με... γιατί το πρόστιμο είναι 200-300 ευρώ. Δεν είναι λίγο το 300 ευρώ. Μας υποσχέθηκαν ότι σε μια-δυο μέρες θα είναι στηρωμένα και τις υπακάρες μέρα. Θα το κάνουμε ξανά με το μηχάνημα. Αν δεν είναι, θα μπει το πρόστιμο. Άρα αφήστε μας, αντί να δώσουμε τα 200-300 σε εσάς ως πρόστιμο, να πάμε να τα δώσουμε στο γιατρό να τα κάνετε. Μπράβο, στο γιατρό και να τελειώνουμε. Ακριβώς. Είναι πιο ναι, ναι, γιατί τώρα να σου πω κάτι. Δεν γίνεται άλλο πια αυτό. Πρέπει να τα στηρώσω, να τα βάλω τουλάχιστον τσιπάκια για να ξέρουμε ποιανού είναι. Το τσιπάκι έχει την ιδιότητα να ξέρουμε ποιανού είναι. Σωστό. Ότι σου αν τα αφήσει ελεύθερο αύριο το πρωί, σε ένα τρόπο θα το βρούμε ποιο είναι και θα το πούμε γιατί το άφησε ελεύθερο. Αυτό είναι ο λόγο που βάζουν τα τσιπάκια. Δεν μπορεί καθένα να μεγαλώσει ένα σκυλάκι και μετά να δεν το θέλει, το αφήνει στην πλατεία. Αν έχει τσιπάκι, δεν μπορεί να τα αφήσει. Ωραία. Στα χωριά θα πάτε, κύριε Μικτσόγλου, αυτό είναι το τελευταίο. Ναι. Και στα χωριά θα πάμε. Και στα χωριά πήγαμε, υποθέσει μέσα στο Κρίνο, πήγαμε πιο κάτω σε άλλα μαντρία, παντού θα πάμε. Καλή δύναμη, κύριε Μικτσόγλου, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.